χαλαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην πόλη της Ιγουμενίτσας. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Ιγουμενίτσας, τον κύριο Γιάννη Λόλο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πώς εξελίσσονται και τα πράγματα σε σχέση με την επισκεψιμότητα, με τον τουρισμό? Υπάρχει λίγος κόσμος. Βέβαια, ο κύριος όγκος, να ξαναπώ, είναι Ιούλιος-Αύγουστος. Μακάρι να είναι και ο Σεπτέμβριος, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγος κόσμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγος κόσμος. Φυσικά περιμένουμε το τρίμερο ο κόσμος αυτός να αυξηθεί. Και από τα Γιάννενα πολλοί κόσμος θα έρθει στην Ιγουμενίτσα, έτσι, όπως και στην Πρέβεζα. Ναι, ναι, κύριε Δημαρχέ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αυξήσεις του κόσμου, πιστεύω τον άλλο μήνα κυρίως, και θα πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε πέρσι. Αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε, ναι. Και αισιοδοξούμε να πάμε πολύ καλύτερα, διότι πλέον και οι υποδομές μας βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο, αλλά και η παροχή των υπηρεσιών βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Τι λένε οι ενδείξεις τώρα ότι θα πάει καλά αυτή η χρονιά σε σχέση με το 19, γιατί το 20 ήταν μια χρονιά όπως ήταν, αν και πήγε καλά η Ήπειρος. Σε σχέση με το 19, ποιος είναι ο στόχος εδώ για την Θεσπρωτεία, για την Ιγουμενίτσα? Με τι θα είστε ευχαριστημένοι? Αν ξεπεράσουμε το 50% του 100 του 19, πιστεύω θα είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πιθανό αυτό? Είναι ρεαλιστικό, κύριε Δήμαρχε, της Ιγουμενίτσας? Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό, διότι είμαστε μια περιοχή η οποία είμαστε αυτή τη στιγμή στο πράσινο. Άρα λοιπόν από άποψη πανδημίας πάμε καλά. Εκτιμώ ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι καλές. Ήδη τώρα ξεκίνησε και να λειτουργεί ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ναι, το Μαρμπέλα. Στην Πέρτικα είναι ένα κόσμο, πιστεύω, για την περιοχή και θα προσεγγίσει και αυτό πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν όλα τα ξενοδοχεία μας είναι σε ετοιμότητα, πιστεύω θα πάμε καλά. Τι εθνικότητες περιμένετε πέρα από τον εσωτερικό τουρισμό στην Ιγουμενίτσα, στη Θεσπρωτεία? Συνήθως Σκανδιναβούς έχουμε εδώ, Ευρωπαίους, Γερμανούς και φυσικά σίγουρα και από τις γειτονικές χώρες, Σκοπιανούς, Ιταλούς, από όλες τις ενότητες, ναι, ναι, περιμένουμε, αλλά κυρίως όμως περιμένουμε Ευρωπαίους. Μάλιστα. Ναυαγοσώστες έχετε εσείς στις παραλίες εκεί, γιατί πνιγόμαστε στις θάλασσες? Τα έλεγα και πριν μιλώντας με τον Δήμαρχο της Πρέβεζας, τον κύριο Γεωργάκο. Υπάρχουν ναυαγοσώστες? Δυστυχώς μέχρι τώρα κάναμε δύο διαγωνιστικές διαδικασίες, βγήκαν άγονες. Πάμε τώρα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και σύντομα θα έχουμε και ναυαγοσώστες. Μάλιστα. Στο Δρέπανο τι γίνεται? Τσακώνεται εκεί ο ΛΥΓ με το Δήμο για την ιδιοκτησία, για την κυριότητα εκεί του κάμπινγκ? Τι συμβαίνει εκεί? Εμείς και τώρα δεν μαλώνουμε με κανέναν. Εμείς θεωρούμε το Δρέπανο, όχι θεωρούμε, είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, διαχρονικά από τώρα. Έχουμε φτιάξει εκεί τουριστικές υποδομές, άρα λοιπόν για μας δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Κάποιοι άλλοι πιθανόν αμφισβητούν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα, ούτε και αντιπαράθεση να το πω, με την έννοια ότι εμείς δεν ζητούμε από κανένα τίποτα παραπάνω πέρα από αυτά τα οποία έχουμε και τα οποία μας ανήκουν. Είναι δικό σας, είστε κάθετος. Ακούγεται και από τον τόνο της φωνής σας αυτή η δικιά σας θέση. Πάμε στη χερσαία ζώνη τώρα, γιατί η απόδοσή της στο Δήμο Ιγουμενίτσας καθυστερεί. Βέβαια δεν είναι ζήτημα μόνο αυτής της κυβέρνησης, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πολλά χρόνια τώρα γίνεται αυτή η διεκδίκηση, δεν επιτυγχάνει. Αλλά και αυτή η κυβέρνηση φαίνεται να καθυστερεί, με αποτέλεσμα πιθανότητα να κινδυνεύει αυτή η υπόθεση για το Δήμο. Ετοιμάζεται κινητοποιήσεις? Πείτε μου πώς σκέφτεστε σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς αυτή η υπόθεση, κύριε Ντόγκα, μας έχει κουράσει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, τουλάχιστον τώρα από το χρονικό διάστημα που εμείς αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή από το 2014 και μετά. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Κουραστήκαμε να έχουμε υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς πλέον έφτασε ο κόπος στο χτένι, που λένε λαϊκά. Εμείς αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε την Τρίτη, κάνουμε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να πλέον να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε, τι διαγνωστικές κινήσεις θα κάνουμε, διότι δεν, όπως προείπα, κουραστήκαμε να περιμένουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Κουραστήκαμε να εισπράττουμε υποσχέσεις και στο τέλος όμως το αποτέλεσμα είναι
0. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να δράσουμε και πιστεύω μαζί με όλη την κοινωνία και όλους τους φορείς θα δράσουμε και θα πετύχουμε το αποθετό αποτέλεσμα που είναι να έρθει στην τοπική κοινωνία, να έρθει στο Δήμο Κομενίτσας ότι δεν χρησιμοποιείται για λιμενικές δραστηριότητες, ότι είναι αναγκαίο για την τοπική κοινωνία. Ετοιμάζεται δηλαδή κινητοποιήσεις, έτσι. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Θα κατέβετε στο δρόμο. Θα κατέβει η κοινωνία, η τοπική, στο δρόμο. Αυτό θα το. Αυτό και δεν το έκανα, το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη. Η δική σας εισήγηση αυτή είναι, η δική σας εισήγηση, η πρόθεση του Δημάρχου αυτή είναι. Η εισήγηση του Δημάρχου βέβαια είναι να πάμε σε κινητοποίηση πλέον, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ήδη ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας τρέχει, τον Νοέμβριο ξέρετε πολύ καλά θα είναι η καταληκτική ημερομηνία, άρα λοιπόν δεν βλέπουμε καμία κίνηση από την πολιτεία η οποία να μας δείχνει ότι πλέον το θέμα της χερσαίας ζώνης θα λυθεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, αρκετά περιμέναμε πιστεύω, ανεχτήκαμε πάρα πολλά. Πιστεύω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε το παιχνίδι στα χέρια μας. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Τώρα αυτό εσείς το αποφασίζετε και βλέπω και μια αποφασιστικότητα στην τοποθέτησή σας, επειδή δεν αντιδρά η κυβέρνηση, η πολιτεία, ή μήπως έχετε και αντίθετα δείγματα, αντίθετες ενδείξεις, αρνητικές ενδείξεις για την εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Δεν βλέπουμε να κινείται τίποτα προς τη θετική εξέλιξη. Ήδη ο κύριος Πλαγιωτάκης τηλεφωνικά είχε διαβεβαιώσει ότι 20 του μηνός θα έρθει στην Οικουμενίτσα. Δυστυχώς, από ό,τι πληροφορούμε, δεν έρχεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να πει, γιατί αν είχε κάτι να πει θα ερχότανε. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που δεν έρχεται, εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο. Αρκετά περιμέναμε, όπως είπα, δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε, διότι τρέχουν οι χρόνοι. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Άρα το επόμενο διάστημα θα προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις και εγώ θα σας έλεγα ότι τεχνικά είναι ορθή κίνηση. Κλείνοντας, τι έργα εξελίσσεται αυτό το διάστημα στην Οικουμενίτσα, κύριε Δήμαρχε? Αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα γίνονται στην Οικουμενίτσα. Έχει να κάνει με αγροτικές οδοποιίες, έχει να κάνει με αναπλάσεις, έχει να κάνει με πεζοδρόμους, έχει να κάνει με ανάκτηση παλιών κτηρίων, έχει να κάνει με οδοποιίες, έχει να κάνει με αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει να κάνει με οδοποιία, αστική οδοποιία, με κόμπους. Και φυσικά αυτή την εποχή οριμάσαμε και τις προτάσεις μας για τον Τρίτσι, οι οποίες είναι τα πάρα πολλές σε όλα τα μέτρα. Εμείς υποβάλαμε πρόταση 9 στο σύνολο. Να δούμε τι θα πάρετε όμως από όλα αυτά. Ναι, καλά κάνετε και υποβάλλετε προτάσεις. Ναι, κύριε Δήμαρχε, σας ακούω. Εμείς, κύριε Τόγκα, εκτιμούμε θα πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Εμείς ως Δήμος Οικουμενίτσας δικαιούμαστε να πάρουμε 22 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πλαφόν που έχει οριστεί από το Υπουργείο. Έχουμε απορροφήσει από τον Φιλόδημο ένα περίπου γύρω στα 7,5 εκατομμύρια. Ευελπιστούμε ότι το υπόλοιπο θα το πάρουμε. Αυτές είναι διαβεβαιώσεις της πολιτείας, αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση εμείς υποβάλαμε και τις προτάσεις μας. Να ρωτήσω και εσάς κλείνοντας, ποια είναι η πιο όμορφη παραλία της Θεσπρωτείας? Όλες οι παραλίες της Θεσπρωτείας. Εντάξει, μην μου λέτε όλες, πείτε μου μία. Είναι πανέμορφες όλες οι παραλίες. Ποια αρέσει σε εσάς? Γύρω στις 40 παραλίες, οι οποίες είναι κόσμημα, είναι πραγματικά όλες πανέμορφες και δυσκολεύεται κανείς να διακρίνει. Ποια αρέσει σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, πού πάτε για μπάνιο? Εγώ πάω σε μια παραλία, εγώ πάω κυρίως στην Αγία Παρασκευή. Είναι μια παραλία που την επισκέπτομαι χρόνια, μου αρέσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες είναι υποδιέστερες. Έτσι, το Καραμοστάς είναι πολύ όμορφο, η Μικρή Άμμος είναι πολύ όμορφη. Έτσι. Το Δρέπανο είναι πολύ όμορφο, η Μεγάλη Άμμος είναι πολύ όμορφη. Αλήθεια, υπάρχουν πανέμορφες παραλίες στην Ήπειρο και αυτό δεν το λέω με ίχνος τοπικισμού. Αν ταξιδέψει κανείς σε ολόκληρη τη χώρα, θα εκτιμήσει τις παραλίες της Ήπειρου. Και το λέω ειλικρινέστατα. Καλό καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε. Όλο το παραλιακό μέτωπο από την Πρέβεζα θα μπορούσα να πω μέχρι και το Φιλιάτι είναι πανέμορφο. Συνδυάζει το πράσινο με το γαλάζιο. Είναι μικροί κολπίσκοι οι οποίοι είναι καταγάλανοι, πολύ καθαρά νερά και έχουν και τις υποδομές. Έχουν ράμπες αμαία, έχουν γαλάζιες σημαίες. Εσείς έχετε ράμπες αμαία σε κάποιες παραλίες? Έχετε ράμπες αμαία σε κάποιες παραλίες? Έχετε πρόχειρο να μου πείτε? Έχουμε στο Καραμοστάσι, έχουμε στην Αγία Παρασκευή, έχουμε στη Μέγα Άμμο, έχουμε στην Πλαταριά, έχουμε στο Δρέπανο. Σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες έχουμε υποδομές που είναι για αμαία. Βρείτε και αναβαγωσέστες, κύριε Δήμαρχε, και καλό καλοκαίρι να έχετε, να έχουμε όλοι.
Είναι δύσκολο το θέμα των απογνωστών, διότι τις απαιτήσεις που λέω και τις προγραμμές που έβρετε το Υπουργείο, μάλιστα, είναι δύσκολο να βρούμε να απογνωστώστες. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς.